όταν με πήραν την αστυνομία ότι υπάρχει ένα περιστατικό που θέλουν να δουν τι θα το κάνουν. Το περιστατικό λοιπόν ήταν ότι ήταν μια μητέρα με 3 παιδιά, το ένα ήταν 6, 4 και 10 μηνών, 2 κοριτσάκια και ένα αγοράκι. Όπου πήγαν στην αστυνομία, τους είχαν πάει μάλλον, γιατί ο πατέρας στο δρόμο που πήγαινα τους είχε πάει, τους πήρε να τους βγάλει βόλτα, τσακώστηκε με τη γυναίκα του, τους πέταξε έξω, ήταν περίπου 7 η ώρα το βράδυ, χειμώνας, κρύο, τα παιδιά έμειναν ολομόναχα, στο μέσο του πουθενά, να κλαίνε, να γίνεται χαμός, περπάτησαν και πήγαν στο επόμενο χωριό, όπου κάποιος τους πήρε και τους πήγε στην αστυνομία. Από εκεί και μετά ήταν κάτι συγκλονιστικό. Τα παιδιά αυτά, ο πατέρας εγκατέλειψε, δεν μπορούσαν να τον βρούνε, ούτε αυτόφορο και λοιπά, είχε φύγει. Τα πήρα το βράδυ εκείνα, υποχρεωτικά, το πήραμε στο Ξενώνα. Παραμονή Χριστουγέννων. Κατά τύχη είχα στο σπίτι μου παρέα, είχα τραπέζι. Δεν τα κατάφερα, πήρα φαγητό, άφησα τους καλεσμένους μου, πήγα εκεί. Το ένα παιδί είχε πάει, ήταν γυμνό σχεδόν, γιατί τα έβαλε έτσι μέσα, γιατί λέει έκλαιγε το μωρό και για να το κάνουν να το σταματήσουν να κλαίει. Αποφάσισαν να πάνε μια βόλτα, δεν κατεβαίνανε, δεν πήγανε Ηράκλειο κλπ. Οπότε το ένα φορούσε ένα φανελάκι, το άλλο είχε μια καλοκαιρινή παντούφλα, μια σαγιονάρα. Το μωρό των 10 μηνών έκλαιγε απαρηγόρητα. Εκείνη δεν μπορούσε να το θυλάσει, ήταν τόσο πολύ σοκαρισμένη. Τα παιδιά είχαν πάθει αμόκ, δεν μπορούσαν να ηρεμήσουν, δεν μπορούσαν να τα ηρεμήσω. Ήταν παραμονή Χριστουγέννων, δεν είχα και ούτε προσωπικό, έπρεπε να πάμε, είχαμε μια γυναίκα μόνο εκεί, η οποία βοήθησε, έθραψε τα παιδάκια, τους κάναμε ένα μπάνιο ζεστό να συνέλθουν, γιατί τρέμανε, ήταν σε μια κατάσταση απίστευτη. Η αλήθεια είναι ότι εκείνο το βράδυ πώς να το ξεχάσω. Κρατήσαμε τα παιδιά αυτά πάνω από 6 μήνες. Στη διάρκεια αυτή τα παιδιά μας είπαν συγκλονιστικές ιστορίες, τα ίδια τα παιδιά, πώς περνούσαν σπίτι τους. Απίστευτα. Οι μικροί, μάλιστα έχουμε μαγνητοφωνήσει μία, γιατί το ένα κοριτσάκι, ειδικά αυτό των 6 χρονών, ήταν πάρα πολύ ομιλητικό. Βρήκε θαλπορή, ήταν πολύ κοντά μας. Είχα μία κοινωνική λειτουργό η οποία έτσι το αγάπησε ιδιαίτερα. Πολύ συχνά, σχεδόν κάθε μέρα είχαν επαφή. Έπρεπε να ηρεμήσουν τα παιδιά. Έπρεπε να έχουμε έναν άνθρωπο συνεχώς, ειδικά το μεσαίο το κοριτσάκι, είχε πάθει όπως λέμε αμόκ, έκλαιγε συνεχώς, δεν μπορούσε να το ηρεμήσουν, δεν ήθελε να φάει. Είχε μια... Αυτό το παιδί, μου είπε η μητέρα του ότι δεν ήταν έτσι, ήταν ένα ήρεμο παιδάκι, όμως το άφησαν νύχτα και μάλιστα ήταν κοντά σε μια γέφυρα ήταν, εγώ πήγα. Μετά πήγαμε το αυτοκίνητο και είδα πραγματικά που τους είχε αφήσει. Είχε νερά ο δρόμος, ήταν λασπωμένος, το παιδάκι δεν μπορούσε να περπατήσει, κλαίγανε πάρα πολύ, πέρασε καιρός για να συνέλθουν. Η ιστορία λοιπόν στο τέλος είναι ότι το κοριτσάκι, το μεγάλο, είχε αποτυπώσει ακριβώς το που είχε ο πατέρας το μαχαίρι, που είχε το... ότι είχε ένα πιστόλι το οποίο ήταν μικρό αλλά το είχε κάτω το μαξιλάρι του. Όταν ήθελε και νευρίαζε και τσακωνόταν με τη μητέρα, έπαιρνε το παιδί, το μωρό και το έβγαζε στο μπαλκόνι και έλεγε «Αν δεν σταματήσει», κλαίγανε τα παιδιά, φωνάζανε, σκληρίζανε, αυτός εκνευριζότανε και έλεγε «Αν δεν σταματήσει θα πετάξω το παιδί από το μπαλκόνι». Το κρατούσε αγκαλιά και μας έδειχνε το παιδί, τον τρόπο που το κρατούσε και έλεγε «Σταματήστε, το πετάω». Ο πατέρας. Τέτοια κατάσταση. Ήταν, μάθαμε τέτοια πράγματα, το τι συνέβαινε σε μια οικογένεια όπου το ήξεραν μόνο οι γονείς του. Οι γονείς του έμεναν δίπλα. Δεν μπορούσαν και εκεί τελικά, γιατί τα παιδιά μετά από τους 6 μήνες έπρεπε
να, κάπου να τακτοποιηθούν. Οπότε εμείς είχαμε πάρα πολύ καλή επαφή με τον πατέρα του, γιατί αυτός έφυγε μετά, τον χάσανε κλπ. Ανέλαβε τα παιδιά ο παππούς, όσο γινότανε, οι άνθρωποι ήταν μάλιστα πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Παρ' όλα αυτά ήταν έτσι πολύ ζεστός άνθρωπος και τελικά τα παιδιά δεχτήκανε. Το μεσαίο πάντα κλωτσούσε, δεν ήθελε να πάει ξανά στο σπίτι. Ήταν περίεργο, παρόλο που ήταν μικρό, είχε τέτοιες θύμισες και μάλιστα εμείς έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, συνεχώς επαφή και δεν ήθελε να ξαναπεράσει από αυτό το δρόμο. Έλεγε ότι εγώ δεν θα ξαναπάω από εκεί. Η ψυχούλα του κάτι είχε πάθει. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί μέσα στη νύχτα, δεν ξέραν το δρόμο, δεν ξέραν που μπήκαν στα χωράφια. Δεν ήταν κάτι το απλό για να πεις ότι περπατήσανε και πήγανε. Η μάνα σήκωνε το μωρό, είχε ένα κουβερτάκι μόνο και τα άλλα τρέμανε. Αυτή η συγκλονιστική ιστορία είχε αυτή τη συνέχεια όπου το παιδάκι, όταν το ρωτούσαμε, θα ξαναγυρίσεις πίσω, θέλεις να πας στο σπίτι σας, ποτέ δεν είπε ναι. Ποτέ δεν είπε ναι. Είπε ότι εγώ θέλω να φύγω. Αλλά έλεγε ότι πιστεύω ότι είναι ο μπαμπάς μου άρρωστος. Αλλά όμως εγώ δεν θέλω να... Γιατί θα σκοτώσει τη μαμά μου, θα σκοτώσει και τον μπέμπι μας. Έλεγε, ο μπέμπις μας θα σκοτώσει τον μπέμπι μας. Νομίζω ότι αν σεβόμαστε ένας τον άλλον, θα καταφέρουμε να πάμε... Να πάμε ένα βήμα μπροστά την κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο οι μέρες αυτές να δίνουμε τέτοια μηνύματα, συμπαράστασης, άλλωστε το βλέπουμε, αλλά δεν είναι να δώσω τρόφιμα, είναι να δώσω αυτό που λέμε ψυχή. Δώσε ψυχή και θα έρθει πραγματικά η ώρα για να πούμε ότι μπράβο, κάναμε κάτι τις ημέρες του Χριστουγέννου.